Another one. Another one. We the best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. Έλια Ιωαννίδου, μια ισχυρή προσωπικότητα, έντονη θα έλεγα. Πολυτάλαντος άνθρωπος, ευαίσθητος άνθρωπος. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που με φιλοξενείτε, να ευχηθώ τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Και έναν όμορφο καινούριο ξεκίνημα. Έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με τα παιδιά, γιατί προλάβαμε να πούμε 2-3 κουβέντες πριν. Θέλω να μου πεις γενικά τούτη σχέση, ενώ πόσο όμορφη μπορεί να είναι για έναν ηθοποιό, τον οποίο συνηθίσαμε να βλέπουμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, σε εναλλαγή ρόλων, αλλά έχει και μια άλλη φυχή του εαυτού σου, πιο ευαίσθητη σχετικά με τα παιδιά, που είναι πολλά ευαίσθητο θέμα. Ο κόσμος, και δεν το θεωρώ περίεργο, γιατί έγινα γνωστή ως η Έλια Ιωαννίδου ηθοποιός, μπορεί να μην γνωρίζει ότι το πρώτο μου πτυχίο είναι πάνω στα... είναι νηπιαγωγός με ειδίκευση στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Σπουδαίο. Πρώτο. Έχω τελειώσει χορογράφος και από τον καιρό που ήρθα Κύπρο εργάζομαι και στα σχολεία και στο θέατρο και ως χορογράφος και ως ηθοποιός. Άρα κάνω και τα τρία ταυτόχρονα. Μπορεί αυτό να μην ακούστηκε προς τα έξω. Δεν με ενοχλεί, γιατί είναι κάτι που αγαπώ, το κάνω, για σένα. Με γεμίζει. Και έχει χρόνια που ασχολούμαι με την ειδική εκπαίδευση. Και φέτος δοκιμάζω κάτι καινούριο, όπου βοηθά τα παιδιά με αυτισμό, με σύνδρομο Down, με κινησιολογικά προβλήματα, με έλλειψη αυτοπεποίθησης, μαθησιακά προβλήματα. Μέσω του παιχνιδιού μαθαίνουν και βοηθούνται. Βοηθούνται, καλυτερεύουν, έχουν πίστη στον εαυτό τους και δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουν μάθημα. Αναδιαστήματα βλέπαμε διάφορα θέματα που σε θέλαν να έχεις κάποια κόντρα με συναδέλφους σου, άτομα γενικά του εργασιακού σου περιβάλλοντος. Τούτη όλη η φούσκα που δημιουργήθηκε, θεωρείς ότι αστέρισες σου κάποιες επαγγελματικές ίσως προτάσεις, δουλειές, συνεργασίες με κάποια άτομα τα οποία είχες άριστη σχέση? Σαφώς, διότι ο καθένας το αντιλαμβάνεται με τον δικό του τρόπο. Μάθαμε να ακούμε χωρίς να ψάχνουμε την αλήθεια. Και γενικά όχι μόνο στη δουλειά. Γενικά οι άνθρωποι έχουμε εντοπίσει το πράγμα. Δεν μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος και να σου πει ρε, η Έλια είναι έτσι, έκαμε έτσι, και να το πιστέψεις. Εάν πραγματικά ξέρεις την Έλια ή θέλεις να την γνωρίσεις. Θέλεις να την γνωρίσεις, πρέπει να το ψάξεις. Άνθρωποι που σε γνωρίζουν πρέπει να κατανοούν αν τούτο η πληροφορία που έρχεται στο αυτήν τους είναι αληθινή ή όχι. Στα χρόνια τα πολλά που επεράσαν και μεγαλώνοντας, γιατί λες ότι η ζωή εν κύκλος και γυρίζει. Για μένα αυτή τη στιγμή ο κύκλος εγύρισε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, που επίστεψα σε τούτη τη φούσκα, μου εστερήσαν εμέναν τη δουλειά μου, έρχονται τώρα και λένε «Σες δίκιο». Έλια μου, φτάσεις ποτέ κοντά σε γάμο? Την αλήθεια. Ναι, βράδυ, ναι. Ναι. Αλλά ακόμα και τούτο κάθε εμπόδιο για καλό. Δηλαδή, έφτασα κοντά, αλλά μέσα μου ένιωθα ότι ναι, και δεν ήμουν έτσι. Και έναν κύριο. Αλλά ένιωθα και μέσα μου ότι απλά ήταν και μια πολλά παιχνίδια. Ήταν
Έτσι, που με μια ήταν ότι εγώ ποιος θα να εγώ τώρα παντρευτώ στην εκκλησία ή όταν να κάνω ένα μωρό. Πώς θα το χαρεί, θα το χαρεί, θα το δει, θα το ζήσει. Και ήταν και είναι σου όλες οι φοβίες, αλλά είμαι μωρό. Γιατί για μένα στη δική μου τη ζωή, που πολλοί νομίζουν ότι είναι μια η ζωή της πριγκιπέσας, συμβήκα μου πάρα πολλά, επέρασα από καταστάσεις. Να είμαι πιο προετοιμασμένη. Ακριβώς. Ακόμα και εκείνοι που μου κάμαν κακό, έρχομαι στο συντοράστρο. Γιατί είμαστε πιο δυνατοί. Όχι. Εμάθαμε να ξέρω τύπους σαν τζίνους, χωρίς να πονώ. Χωρίς να πονώ. Δεν πονώ. Ξέρω να τους αντιμετωπίσω πια. Άρα δεν έκανα μου κακό, αν νόμιζα τότε ότι μου έκαναν κακό. Διαγράφεις άτομα από τη ζωή σου. Διαγράφω. Κάνε να σε διαγράφεται. Αν πούμε ότι διάγραψα, ψέμα. Θεωρώ ότι δεν αξίζουν ούτε τη λύπησή μου, ούτε τη... να κατσωθώ. Γιατί να γίνω εγώ κατσιά για κάποιον άλλο. Μάλιστα. Όχι, έλεγε μην κατσιά. Έλεγε μην κατσιά. Γιατί να φάνω κατσιά, αφού δεν είμαι κατσιά. Το να πεις μια αλήθεια δεν σημαίνει ότι είσαι κακός. Μπορεί να είσαι κακός γιατί η αλήθεια να αρέσει σε πολλούς. Και πολλοί άνθρωποι δεν τους αρέσει να ακούν την αλήθεια. Δεν πειράζει. Ας χρεωθώ και το επίθετο του κακού. Η αλήθεια πονάει και είναι δύσκολο. Σε μια κουβέντα μου τη λέει, πιστεύω το ναι. Έτσι πάρα πολλά. Χρεωθήκα πολλούς τίτλους, θα πιάσω ακόμα ένα. Μόνο μη σε ενευκήκα ακόμα. Έλια μου, εύχομαι σου τα καλύτερα, γιατί πραγματικά αξίζεις το. Εύχομαι σου να έχεις πάντα την υγεία σου, να είσαι πάντα δυνατή, να μας χαρίζεις όμορφες στιγμές, να χαρίζεις και στα παιδάκια, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δίνεις. Να δίνεις αγάπη, προσφορά, γιατί έχεις το. Και θέλουμε να σε βλέπουμε με κάτι καινούργιο συνέχεια. Εύχομαι σου τα καλύτερα, να σε πάντα καλά. Και κάποια στιγμή θα έρθεις και στο σπίτι μας. Στο σπίτι σας. Στο Cup of Joy. Καλό. Να δείξω τον άνθρωπο κοντά. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή